Έχεις μεγάλη μύτη. Και λες, σε ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις γιατί θα σε απαντήσεις. Θα βγεις και θα της πεις τα λαριζέγα. Την έβριζες, όχι. Όχι, θα κάνεις χιούμορ όμως. Δεν πειράζει, δεν θα κάνεις χιούμορ. Μία φορά. Πρέπει να ξέρεις γιατί θα σε απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το voice αυτό. Θα της πεις μια τόσα ονόματα μαζί, νομίζω, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Και ήδη αυτή τη στιγμή, είπαμε, είναι το μεγαλύτερο hot όνομα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Θα πεις μισά γαλλικά, μισά λαρισέκα. Θα της πεις μιλού, ντυλιά. Τι φτιάχνεις. Αργυροπούρη. Τι φτιάχνεις. Τι φτιάχνεις. Τι φτιάχνεις, πες, έντλα. Είσαι αργυροπούρη. Καλό είναι το. Και να φέρεις και φωτογραφίες από το αργυροπούρη να τις δείξεις. Τι φτιάχνεις. Ή μπορεί και βλάχικα. Στα βλάχικα το τι κάνεις σε καλά λέγεται τσι φάτσες γκίνι. Ακούγεται και Ιαπωνέζικο. Τι φάτσες γκίν. Θα νομίζω ότι μιλάς καμιά. Τι φάτσες γκίν σημαίνει ότι κάνεις καλά. Τι φάτσες γκίν. Στα βλάχικα. Τι φάτσες γκίν. Τι φάτσες γκίν. Και υπάρχει το μάουστι ακατσούστι φουτ. Είναι κάτι άλλο. Είναι λίγο πιο πονηρό. Στα βλάχικα. Τι είπε. Μη με πειράζει γιατί θα. Μα να περιμένω να σε δω με την Ίντιλα. Τίποτα άλλο. Εντάξει, θα με δεις και με την Ίντιλα. Θα το ζήσουμε και αυτό. Μεγάλες στιγμές. Πάντως θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτό που γίνεται με την παραγωγή του Voice δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι πραγματικά όλα τα παιδιά. Και στο τελικό, αν σας πω ότι ετοιμάζουν, δεν μπορώ να σας πω. Αλλά... Ακόμη πιο πολύ από αυτό. Προφανώς, τελικός είναι. Λοιπόν, εσύ δεν τραγουδήσεις. Εγώ δεν τραγουδήσω. Γιατί ρε εσύ, έλα ρε εσύ. Ένα βλάχικο να πεις. Άντε βρε σάσα, σταμάτα. Ωραίο μαλλί. Μη κοροϊδεύεις. Ωραία, εσύ να κορδεύεις εμένα, η Σκότα να μην σε κορδεύεις. Κορδεύει, δεν θα πει άλλα μου το πρωί, καταλαβαίνεις. Τι σου είπε. Δεν χρειάζεται να πει. Δεν θα πω.